Καλησπέρα φίλοι μου, ξεκινάμε ομαδικό σεμινάριο. Σήμερα η μέρα ήταν λίγο γεμάτη. Τώρα μόλις τελείωσα. Είχα μια συνεδρία με μια φίλη. Γι' αυτό αργήσαμε και το κάναμε 9 η ώρα σήμερα. Ωραία, ο Κώστας θα βοηθήσει σήμερα για τις ερωτήσεις. Θα περιμένουμε να μπείτε μέσα, να κάνουμε τον πρόλογο. Μετά τις απόκριες που όλοι παίξατε κάποιους ρόλους, η κοινωνία είδα σήμερα ότι φέτος, όπως και άλλες εποχές, προτιμάει τις μεταφιέσεις, τις πιο, θα λέγαμε, τρομακτικές αυτόν τον καιρό, ε. Όλοι γινόταν βαμπύρ, ζόμπι, τέτοιες μεταφιέσεις. Παλιά γινόταν πειρατές, κουσάρι, καμπόιδες. Τώρα είναι της μόδας το look, demon look, κάπως έτσι. Αρέσκονται να βγάζουν τις κολάσιμες, θα λέγαμε, καταστάσεις τους. Είναι της μόδας αυτούς τους καιρούς. Να βγάζουμε τον εαυτό μας τον στοιχειωμένο. Άλλωστε το πλησιάζουμε τις απόκριες σαν το Halloween των Αμερικανών. Halloween, πώς λέγεται. Σιγά σιγά θα ντυνόμαστε όλοι αρνητικοί. Θα απαντήσουμε στα μηνύματα. Λοιπόν, θα κάνω ένα πρόλογο εγώ πάλι φίλοι μου και θα οτιδήποτε ερωτήσεις θέλετε και θέματα θα περιμένω να τα γράψετε. Όπως είπα και προηγουμένως, τώρα μόλις τελείωσα ένα σεμινάριο που έκανα τελευταία στιγμή, γι' αυτό και σας άρχισα σήμερα και το κάναμε 9 η ώρα. Παίρνω δύο ανάσες και ξεκινάμε, γράψτε ό,τι ερωτήσεις θέλετε να μιλήσουμε σχετικά. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μαρία και στον Κώστα, καλησπέρα σε όλους βασικά. Σκέφτηκα να διαβάζω ορισμένες γραμμές από αυτά που γράφω στο blog μου και να τα αναλύω καμιά φορά, αν δεν έχουμε κάποιο θέμα ή κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Οπότε σήμερα θα διαβάσω ανάρτηση που έκανα για να δω. Ναι. Λοιπόν, λέει η ανάρτησή μου πάντα το 28 Φεβρουαρίου 2014. Πάντα το υπέρμετρο ωρεοποιεί το αντίθετό του. Ακριβώς επειδή κάθε υπέρμετρο αλλοιώνει την αξία. Η αξία είναι το μέτρο. Το μέτρο είναι η σοφία. Η σοφία είναι η ολική κατανόηση της εμπειρίας. Η σοφία είναι η ισορροπία. Είναι επειδή πάντα υπερισχύει για ευτυχία η τάση προς την ισορροπία. Επειδή η ισορροπία εκδηλώνει την ελάχιστη αντίσταση. Και η ελάχιστη αντίσταση μεγεθύνει τη χαρά, λόγω έλλειψης πόνου. Η ανισορροπία θέλει ενέργεια. Η ανισορροπία περισσεύει, στην ισορροπία περισσεύει ενέργεια για επέκταση της δημιουργίας. Η ελάχιστη αντίσταση είναι ο πιο σύντομος δρόμος, ακριβώς επειδή χρειάζεται την ελάχιστη ενέργεια για να εκδηλώσει. Αυτό το πράγμα λοιπόν θέλω να πω, ότι όταν ξεπερνάμε το μέτρο, είναι φυσικό να φτάνουμε σε καταστάσεις να μην είναι τόσο ωραίες. Και ακριβώς αυτό το έχει δημιουργήσει η φύση για να μας ξαναστέλνει συνεχώς, θα λέγαμε, στο κεντράρισμα, όταν πηγαίνουμε στα άκρα. Έτσι κάθε φορά που δημιουργούμε κάτι πέρα του μέτρου, το υπέρμετρο που γράφω εδώ, έχει την ιδιότητα να ωρεοποιεί τον αντίθετο πόλο. Ώστε αν φάμε πολύ και σκάσουμε, δηλαδή φάμε πάνω από το μέτρο, θα έχουμε το μαγνητισμό να νιώσουμε πόσο ωραία ήμασταν όταν ήμασταν ξεφούσκωτοι.
ή οτιδήποτε κάνουμε, φίλοι μου, παραπάνω από το κανονικό, αυτόματα μας δημιουργεί την όθηση να ξαναπάμε προς το μέτρο, γιατί ακριβώς εκεί υπάρχει έλλειψη πόνου. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πηγαίνουμε στα άκρα, είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η δυσφορία, ώστε να μπορούμε να μαγνητιστούμε πάλι προς τον άλλο πόλο. Και να πηγαίνουμε βέβαια σαν το εκρεμές, μέχρι να βρούμε συνεχώς την ουδετερότητα, το μέτρο, την αξία. Έτσι ώστε να πετύχουμε τον άριστο εαυτό μας. Ο άριστος εαυτός μας είναι ακριβώς εκείνο το μέτρο που αναλογεί στις δικές μας καταστάσεις. Για να βρούμε λοιπόν το άριστο, πρέπει να έχουμε περάσει από το εκρεμές, πρέπει να περάσει από τα άκρα, πρέπει να έχουμε δει, όπως γράφω, και τις δύο πλευρές, ολικά την εμπειρία. Βασικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σαν βάση δηλαδή, αυτό που ψάχνουμε για κάθε πράγμα, δεν να το πολλώσουμε αρνητικά ή θετικά, είναι να το πολλώσουμε με την έννοια ότι να ξέρουμε πού μας χρησιμεύει και πού δεν μας χρησιμεύει. Αυτόματα εκείνο που είναι στο μέτρο μας χρησιμεύει. Αυτό που είναι το υπέρμετρο δεν μας χρησιμεύει. Γι' αυτό και γράφω πιο κάτω ότι υπάρχει μια περίσσια, μια κατανάλωση, μια σπατάλη, θα λέγαμε, στην ενέργεια, στο υπέρμετρο. Ενώ στο μέτρο δημιουργούμε με την ελάχιστη αντίσταση. Γιατί το μέτρο, λόγω της μη, θα λέγαμε, απόστασης που μπορεί να έχει από την ουδετερότητα, μας βοηθάει με το ελάχιστο άγγιγμα να φέρουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Λοιπόν, άρα φίλοι μου, αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μέτρων άριστον, ότι αυτός που πετυχαίνει το μέτρο, αυτός που έχει τη σοφία να μπορεί να χρησιμοποιεί προς το μεγαλύτερο όφελος, έτσι, την ενέργεια, είναι φυσικό να μην σπαταλάμε την ενέργειά μας. Και αυτό μπορεί να γίνει στον υλικό τομέα, στο ψυχικό τομέα, στο νοητικό τομέα, και είναι βασικό για να μπορούμε να φτάσουμε στη μέγιστη ικανότητά μας, να μπορούμε να μην σπαταλάμε πρώτα την ενέργεια και δεύτερον να μάθουμε να την κατευθύνουμε, που εν μέρει είναι το ίδιο, θα λέγαμε. Λοιπόν, λέει Πάτη να μιλάμε λίγο πιο δυνατά. Εντάξει Πάτη, ξέρεις, δεν μπορώ να είμαι και πάρα πολύ κοντά στο τηλέφωνο. Με το κινητό κάνω τη μετάδοση. Λοιπόν, μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις, φίλοι μου, να ξεκινήσουμε να αναλύουμε έτσι μερικές ερωτήσεις. Όποιος έχει κάποια ερώτηση ή όποιος θέλει να βάλει ένα θέμα. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι, δεν έχει καμία ερώτηση. Οπότε να συνεχίσουμε. Να μιλήσουμε για τον καινούριο σύμβουλο, όπως σας έχω πει, αυτών των ενεργειών που έρχονται τώρα. Περισσότεροι άνθρωποι είχαν μάθει σαν συμβουλάτορά τους τόσο καιρό, λόγω των ανισόρροπων ενεργειών ή των αρνητικών ενεργειών που υπερίσχυαν στη Γη, να έχουν σαν κίνητρο και συμβουλάτορα, για να τους ενεργοποιεί, θα λέγαμε, τις επιθυμίες και τη θέληση, την ανάγκη, το φόβο, τον πόνο. Από αυτές τις ενέργειες, τις καινούριες που έρχονται, φίλοι μου, οι συμβουλάτορες θα αλλάξουν μέσα μας και θα γίνει η επιθυμία, ο ενθουσιασμός, η αυθεντικότητα, η ελευθερία. Βλέπετε, τόσο καιρό η ανθρωπότητα είχε μάθει και είχε εμπιστευτεί αυτούς τους, θα λέγαμε, εστικτώδεις, θα λέγαμε, ενεργοποιητές, το φόβο, τον πόνο, την ανάγκη. Από αυτό το διάστημα και μετά, λόγω της αναβάθμισης σε συνείδηση του ανθρώπου, ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι μπορεί να παίρνει τα μαθήματα μέσω, θα λέγαμε, της χαράς. Άρα, οι παλιοί συνεργάτες μας, που ήταν πολύ εύκολο να τους επιβεβαιώσουμε, γιατί ήμασταν πολύ πιο επιρρεπείς στην αρνητική ενέργεια, ήταν αυτοί οι συνεργάτες που μας δείχνανε πραγματικά ότι μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το φόβο, να επιβεβαιώσουμε τον πόνο,
να επιβεβαιώσουμε την ανάγκη και να γίνουν κινητήρια, θα λέγαμε, μέσα μας καύσιμα για να μπορούμε να φτιάξουμε κάποιους σκοπούς, να κινητοποιηθούμε. Τώρα όμως, φίλοι μου, έρχεται η ώρα να δουλέψουμε με την συνεργάτη μας που λέγεται χαρά, ευτυχία, ενθουσιασμό και να δούμε ότι αν εμπιστευτούμε όπως εμπιστευτήκαμε το φόβο, τον πόνο και την ανάγκη και εμπιστευτούμε τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ευδαιμονία, την πληρότητα και όλες αυτές τις καταστάσεις μέσα μας, θα δούμε ότι θα φτάνουμε πραγματικά εξίσου, θα λέγαμε, στα ίδια αποτελέσματα. Φυσικά τα δράματα δεν θα έχουν τόσο μεγάλη απόκληση από το κέντρο. Θα αρχίσουν τα δράματα, οι δράσεις μας, να είναι, θα λέγαμε, πιο κοντά στο κέντρο, γιατί εκεί δουλεύει η χαρά, όπως σας είπα και στο κείμενο το οποίο σας έγραψα. Είναι φυσικό ότι όσο δουλεύουμε στα άκρα, τα κινητήριά μας όργανα είναι ο φόβος, ο πόνος, η ανάγκη. Τώρα όμως που δουλεύουμε πιο κοντά στο κέντρο μας και σιγά σιγά η ανθρωπότητα θα μπαίνει εκεί, τα σενάρια θα είναι, θα λέγαμε, πιο κοντά στο κέντρο, θα αλλάξουν οι επιθυμίες των ανθρώπων, θα αρχίσουν να γίνονται οι επιθυμίες των ανθρώπων, θα λέγαμε, πιο ομαλές, πιο ειρηνικές, έτσι ώστε να υπάρξει μια άλλη συνεργασία και όλοι μαζί μέσω της χαράς πλέον και του ενθουσιασμού να μπορούμε να δημιουργούμε ανάλογες πραγματικότητες, ανάλογες κοινωνίες. Είναι βασικό να καταλάβετε ότι κάτι για να μπορεί να συμβεί θέλει μια εμπιστοσύνη. Και όπως επειδή το βιώσαμε στο πετσί μας τόσο καιρό το φόβο και τον πόνο και την ανάγκη, γιατί η συνειδητότητά μας ήταν αποκομμένη, έτσι τώρα πρέπει με την ίδια εμπιστοσύνη να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με τον ενθουσιασμό. Έτσι λοιπόν, όταν δώσουμε εμπιστοσύνη, αφαιθούμε, χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα, θα κλείσει ο κύκλος της επιβεβαίωσης, εαυτού καθρέφτης θα λέγαμε, εαυτού πραγματικότητάς μας, εαυτού περιβάλλοντος μας και τότε σαν όργανο πλοήγησης, σαν πηξίδα, σαν αέρα στα πανιά μας, θα έρχεται ο ενθουσιασμός. Θα έρχεται αυτό που θέλουμε, θα έρχεται η επιθυμία, θα έρχεται η ψυχική μας, θα λέγαμε επιθυμία, θα έρχεται αλλιώς η ελευθερία. Άρα, με λίγα λόγια, ένας άνθρωπος που δεν ακολουθούσε την ψυχική του επιθυμία, είναι φυσικό λοιπόν να μην ήταν ελεύθερος. Γι' αυτό θα δείτε όλους τους σοφούς ανθρώπους, μίλησαν για την ελευθερία, σαν την υπέρτατη σε εισαγωγικά αρετή που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, δηλαδή να είναι αυθεντικός και να ακολουθάει το φως του, έτσι, και να ακολουθάει την αποστολή της ψυχικής του διαδρομής. Από ένα σημείο της ζωής μας που ενωθούμε με την ψυχή μας, που ενωθούμε με το κομμάτι αυτό το φωτεινό που δεν έχει μπει στο σώμα γιατί δεν χωράει, θα λέγαμε ότι εκείνη την ώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει μπροστά μας μια αποστολή. Η πρώτη αποστολή είναι να καταλάβουμε τον εαυτό μας, η δεύτερη αποστολή είναι να γινόμαστε αποδεκτοί στην αυθεντικότητα του εαυτού μας και αυτό σημαίνει ότι να ακολουθάμε συνεχώς ορισμένα δράματα και μέσα μας να νιώθουμε μια κινητήρια δύναμη σαν πηγή να αναβλύζει που δεν το κάνουμε προς όφελος ή προς συμφέρον ή προς από προσδοκία αλλά το κάνουμε απλά γιατί είμαστε. Επειδή είμαστε αυτό. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε ακόμα ένα refresh, έχει μια ερώτηση εδώ γράφει. Καλησπέρα στα μάτια και σε όλους, μιας και το έθεσε στην αρχή, πώς εξηγείς το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων έλκονται ή οροποιούν το σκοτάδι κακό, έστω και για αστείο όπως σημαίνουν τις απόκριες και τις ταινίες. Πρέπει να καταλάβουμε, φίλοι μου, ότι τα πάντα μπορούμε να τα προσεγγίσουμε από δύο μορφές. Από δύναμη και αδυναμία, από συνείδηση ή ασυνειδησία. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ορισμένες φορές ακόμα και τα αστεία ή την περιπέτεια ή όλα τα πράγματα για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τις σκοτεινές του, θα λέγαμε, εικόνες μέσα του, με τους σκοτεινούς του εαυτούς. Αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να φαίνεται προσωρινά σαν μια υπεξέλιξη, ότι πέφτουμε, αλλά σαν ψυχική αναβάθμιση ο άνθρωπος από αυτή τη στιγμή αρχίζει και γίνεται φιλικός με την κακή του πλευρά ή με την αρνητική του πλευρά ή με τη σκοτεινή του πλευρά.
Αν βγάλουμε την πολικότητα, απλά γίνεται με ορισμένες συγκεκριμένες δονήσεις φιλικός. Που αυτό δείχνει μερικούς ανθρώπους να είναι εντάξει με το σκοτάδι, όπως είναι εντάξει με το φως. Αυτό μας οδηγεί σε μια ουδετερότητα. Το να είμαστε φιλικοί σε κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει σ' όλη την καλά να το ακολουθάμε, αλλά σημαίνει ότι απλά το νιώθουμε ότι είμαστε και αυτό. Ότι δεν έχουμε πόλεμο με αυτό. Παλιά ο κόσμος, οι πεπιθήσεις μας και στην προσπάθειά μας να κρατηθούμε σε μη, θα λέγαμε, επιρροή του σκοταδιού, όπως σας είπα, με τις ενέργειες που είχε τότε η Γη, ήταν φυσικό να παίζουμε σε αυτόν τον πόλεμο και τη διαμάχη της διπολικότητας του καλού και του κακού. Όμως τώρα, επειδή ο άνθρωπος σιγά σιγά θα μπει σε μια συνειδητότητα πολύ πιο ουδέτερη από αυτή της πολικότητας που είχε, θα καταλάβει ότι το κακό θα γίνει αρνητικό και μετά το αρνητικό θα γίνει απλά μια άποψη, ένας δρόμος, μια κατεύθυνση. Όλα αυτά όμως για να γίνουν πρέπει σαν το εκκρεμές που σας είπα να περάσουμε από τον ένα πόνο στον άλλον και μετά να έρθουμε στο κέντρο. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξελικτικά είναι το κακό, το καλό και μετά το ουδέτερο. Τότε φτάνουμε στην ουδετερότητα, μόλις περάσουμε και από τους δύο πόλους. Όμως, για να μην μπερδευόμαστε, πέραν από αυτή την ψυχολογική διεύρυνση, οι άνθρωποι έχουν μια κατεύθυνση και αυτή η κατεύθυνση είναι που καθορίζει εδώ πέρα τη χρονογραμμή και τις εμπειρίες και τις καταστάσεις που έχει ο καθένας. Οπότε συνειδησιακά πάντοτε μπορούμε να έχουμε μια ουδετερότητα και να την πετύχουμε, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει στο 3D κόσμο που έχει δυνάμεις, κατευθύνσεις και τα λέγαμε απόσταση, βήματα και όλη αυτή την εξέλιξη την οποία εμείς κατανοούμε. Άρα θα λέγαμε πνευματικά ο άνθρωπος μπορεί να μπει σε μια συνειδησιακή κατάσταση του άχρονου της ουδετερότητας, όμως φίλοι μου πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ πρέπει να έχετε θέση ή να είστε γνώστες της κατεύθυνσης της οποίας έχετε λάβει μέσω 3D. Αυτό θα σας βοηθήσει να μην κάνετε κύκλους, έτσι και θα σας βοηθήσει να φέρετε το καλύτερο στον εαυτό σας αφού ξέρετε, τα λέγαμε, την κατεύθυνσή σας. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίπεδο εκείνο, θα λέγαμε το 0. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει κατεύθυνση περισσότερη. Η κατεύθυνση ξεκινάει μόλις γίνει ο άνθρωπος γνώστης των ενεργειών μέσα του, του καλού και του κακού θα λέγαμε, ή των πολικοτήτων. Τότε ξεκινάει μια συνειδητή κατεύθυνση, μια ψυχική συνειδητή κατεύθυνση. Οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν πετύχει η ανθρωπότητα την κατεύθυνση. Και αυτό φαίνεται σαν ανθρωπότητα, γιατί ακόμα είμαστε σε πόλεμο μεταξύ μας, επειδή είναι σε πόλεμο με τους εαυτούς τους και δεν έχουν φτιάξει μια συλλογική κατεύθυνση πάνω στη γη. Μόλις πάνω στη γη η ανθρωπότητα δημιουργήσει μια συλλογική κατεύθυνση, τότε φυσικό είναι να έρθει και σε επαφή με άλλους πολιτισμούς εξωγήινους, γιατί τότε απλά η γη θα έχει φτιάξει αυτό το μάθημα να έχει μια συλλογική κατεύθυνση. Οπότε τότε θα γίνει άξια για να μπορεί να έρθει σε συνδυασμό και ομοκραδασμό με άλλους, το λέγαμε, πλανήτες, με άλλες οντότητες, με άλλες ανθρωπότητες που έχουν πετύχει το επίπεδο της συλλογικής κατεύθυνσης. Έτσι τότε έρχεται σε επαφή πολιτισμός με πολιτισμός. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες άλλες εξαιρέσεις, δεν μπορώ τώρα ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα, αλλά η βασική προϋπόθεση για να ένας πολιτισμός, για να έρθει σε επαφή με έναν άλλον εξωγήινο πολιτισμό συνδυσιακά, όπως μέσα μας, όπως σε μια κοινωνία, δείτε τι συμβαίνει όταν μια κοινωνία δεν έχει κατεύθυνση. Σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κατεύθυνση. Δεν έχει συλλογή κατεύθυνση. Τώρα δεν θέλω να μπω σε συνωμοσιολογίες, αλλά μερικοί εκμεταλλεύονται στο πώς να ζεσπάσουν μια συλλογική κατεύθυνση. Γιατί έτσι γίνεται επιρρεπής, γίνεται έλος, σταματάει. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, επειδή κυριαρχεί αυτό το χάος που λέγαμε, είναι επειδή θέλουμε να ξαναδώσουμε μια καινούρια συλλογική κατεύθυνση στην ανθρωπότητα. Μέχρι να γίνει αυτό, οι διάφορες κατευθύνσεις, οι υποδιέστερες, θα αναλωθούν μεταξύ τους ενεργειακά, ώστε να λιώσουν κατά μία έννοια και μετά να ξανασχηματιστούν πάνω σε μια συλλογική κατεύθυνση. Αυτό το πράγμα για να γίνει δεν γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό βλέπετε τη χαόδη κατάσταση μέσα σας και έξω σας, σε αναχρονικά διαστήματα. Έτσι όμως καταλαβαίνουμε και ποιοι εκμεταλλεύονται, όπως όταν θέλουμε να επηρεάσουμε αρνητικά ένα άτομο,
πώς μπορούμε να το κάνουμε να μην έχει συλλογική κατεύθυνση και να διασπάται στα διάφορα εγώ του, τους αποκομμένους εαυτούς του δηλαδή, τους ελαττωμένους εαυτούς τους, και να μην έχει, θα λέγαμε, έναν άρχοντα στο σπίτι. Αλλά παρά κάθε υπηρέτης, κάθε εργαλείο, κάθε δόνηση, κάθε εγώ, ανά πάσα στιγμή να κάνει ό,τι θέλει πάνω στο σώμα που λέγεται άνθρωπος μαριονέτα. Όταν λοιπόν η ανθρωπότητα φτάσει εκείνο το επίπεδο, εξελικτικά να δημιουργήσει μια συλλογική κατεύθυνση, τότε σαν ανθρωπότητα πάνω στη γη, που σημαίνει ότι γη και ανθρωπότητα θα εργάζονται συλλογικά και όχι η ανθρωπότητα θα σκοτώνει και τη γη, γη, γαία και η ανθρωπότητα που είναι πάνω θα έχουν ένα συνειδητό, συλλογικό, θα λέγαμε, συνδυσιακή συλλογική κατεύθυνση. Και βέβαια θα είναι ένας κόσμος τελείως διαφορετικός από αυτόν που ξέρουμε. Προχωράμε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα, όμως να ξέρετε τις περισσότερες φορές ότι ένας πόλεμος, σας είπα ξανά, όταν θέλει να διασπάσει την ενότητα, είναι φυσικό να θέλει να σπάσει κάθε συλλογική κατεύθυνση. Έτσι θα λέγαμε το εγώ μας, το αποκομμένο, πολεμάει τον ολικό εαυτό. Βέβαια έτσι έχει φτιαχτεί να κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν αναλόγως στις χρονικές περιόδους της συνδυσιακής μας ανάπτυξης, περνάμε από εποχές συλλογικού, θα λέγαμε πολέμων, έτσι, μεταξύ της αποκοπής και του συλλογικού, της μοναδικότητας και της συλλογικότητας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθετε πώς σαν μια χώρα, σαν κοινωνία, σαν οικογένεια, μόλις βρούμε τη συλλογική κατεύθυνση, μετά εξελισσόμαστε ομαδικά. Μέχρι να βρούμε τη συλλογική κατεύθυνση, εξελίσσεται ατομικά ο καθένας. Μερικά όντα θέλουν να είναι υπέρ της ατομικής εξέλιξης. Άλλα όντα, που είναι σε πιο μεγάλο επίπεδο, λειτουργούν βάσει της συλλογικής εξέλιξης. Στα χαμηλά επίπεδα έχουμε ατομική εξέλιξη και συλλογική, θα λέγαμε, πολεμική κατάσταση, ενώ στα ανώτερα πεδία τα όντα λειτουργούν με συλλογική εξέλιξη. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Γι' αυτό και όλοι οι αρνητικοί υπάρχουν από την τέταρτη διάσταση και κάτω. Πάνω από την τέταρτη πυκνότητα συνείδησης, τα όντα λειτουργούν σε συλλογικές κατευθύνσεις. Έτσι. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτοί που λειτουργούν ατομικά και θέλουν κυριαρχία και έλεγχο, είναι από την τέταρτη πυκνότητα συνείδησης και κάτω, γιατί εκεί μόνο μπορούν να το πετύχουν. Μετά στην πέμπτη διάσταση πρέπει να πάρουν την ανάλογη μοίηση για να ενώσουν μέσα τους το αρνητικό και το θετικό. Οπότε μετά θα λειτουργούσουν συλλογικά, θέλουν δεν θέλουν. Γι' αυτό τώρα της μόδας, θα λέγαμε, και τις πρώτες καταστάσεις ανθρωπότητας έχουν βγει οι δασκαλίες της ανακάλυψης του εαυτού, αυτοεπέκτασης, αυτοεξέλιξης. Από ένα επίπεδο και μετά όμως θα δείτε ότι όντα ανώτερης πνευματικότητας λειτουργούν σε συλλογική κατάσταση και φαίνονται με την έννοια, θα λέγαμε, της συμπόνιας. Όμως δεν είναι μια συμπόνια από αδυναμία που πολλοί φοβούνται να πετύχουν, αλλά μια συμπόνια από δύναμη. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Κώστας ρωτάει, υπάρχει κάποιος τρόπος να καταλάβουμε την αληθινή πληροφορία από την ψεύτικη ή την αλήθεια από το ψέμα? Αυτή είναι μια ερώτηση τώρα που μπορούμε να την αναλύσουμε πάλι με πάρα πολλούς τρόπους. Κάθε αλήθεια είναι αναλόγως τη συλλογική κατάσταση που είμαστε μέσα μας. Θα λέγαμε, κάποιος άνθρωπος που καταλαβαίνει την ομοτέλεια της γης, αυτή λοιπόν τη συλλογική, αυτή τη συλλογική, θα λέγαμε, τον συλλογικό περιορισμό και τους ρυθμούς και τα αρχέτυπα που αυτά συμβάλλουν στο συλλογικό της γης, θα λέγαμε, τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δει, θα λέγαμε, μια αλήθεια περισσότερο από έναν άλλον άνθρωπο που βλέπει μια αλήθεια μέσα στο συλλογικό περιορισμό του ιδίου σώματός του. Άρα λοιπόν τι μπορούμε να καταλάβουμε σαν αλήθεια? Κάθε φορά που αφυπνίζουμε τη συνείδησή μας και ενώνεται με παραπάνω συλλογικά όντα ή συλλογικές συνειδήσεις, θα λέγαμε, οπότε έχει μια πιο αντικειμενική κατάσταση,
Οπότε αρχίζει και καταλαβαίνει νόμους που λειτουργούν για όλους και όχι ατομικά. Αυτόν τον άνθρωπο λέμε ότι καταλαβαίνει, θα λέγαμε, μία αλήθεια. Έναν αντικειμενικό νου που δεν στηρίζεται στα πρίσματα της από του αποκομμένου εγωισμού. Άρα λοιπόν αυτό, όπως πάνω της και κάτω, συμβαίνει και μέσα μας. Μέσα στον εαυτό μας τώρα. Όταν εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι σε μερικά φράκταλ του εαυτού μας, σε μερικά φράκταλ συνειδητότητας που είναι περιορισμένα και έχουν δημιουργήσει έναν ελαττωμένο, μια ελάττωση της συνείδησης, είναι φυσικό ότι θα έχουμε μια αλήθεια εκείνου του μικρού συλλογικού μικρού εαυτού μας. Όταν όμως εμείς επεκτηνόμαστε μες στον εαυτό μας, μες στο σώμα μας, μες στην άβρα μας, μες στη συνειδητότητά μας και αρχίζουμε και περικλείουμε και καταλαβαίνουμε λειτουργίες του σώματός μας, λειτουργίες του εθερικού σώματός μας, τότε λοιπόν εκείνη την ώρα λειτουργούμε με παραπάνω αλήθεια, γιατί γινόμαστε πιο συλλογικοί. Η αλήθεια πάει με τη συλλογικότητα. Η λύθη πάει με την ατομικότητα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Όσο πιο μικροί είμαστε σχετικά τη συνείδησή μας, δηλαδή πιο αποκομμένοι, τόσο γίνεται η λύθη που λέμε. Όσο πολύ ενθυμούμαστε, δηλαδή θυμούμαστε το εν και το εν περιέχει τα πάντα, τόσο πιο πολύ εμείς γινόμαστε αληθινοί, εκτός της λύθης μας. Η λύθη προέρχεται από την ελαττωμένη, αποκομμένη συνειδητότητα. Η ενθύμηση, θα λέγαμε, προέρχεται μόλις η συνειδητότητά μας επεκταθεί και γίνει μονοθεϊστική. Όχι με την έννοια του ενός Θεού, αλλά με την έννοια της μίας ματιάς που βλέπει όλο τον κόσμο, δηλαδή ενωμένο. Να καταλάβουμε τι σημαίνουν οι λέξεις, έτσι. Λέει ο Γιώργος, καλησπέρα στα μάτι. Ο άνθρωπος σαν συλλογικότητα θα μπορούσε να ξεπεράσει τον θάνατο. Ο άνθρωπος λες και απ' την άλλη λες σαν συλλογικότητα. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος έχει ένα είδος και αυτός συλλογικότητας. Αν η συλλογικότητα, θα λέγαμε, του ανθρώπου είναι ένα με τη συλλογικότητα, θα λέγαμε, της συνειδητότητας του ηλίου, του γαλαξία, του κόσμου, τότε θα μπορεί να ζει αιωνίως, όσο η συλλογικότητα, η συνειδητότητα της ανθρώπινης κατάστασης δεν μπορεί να γίνει ένα, να ταυτοποιηθεί με τη συλλογικότητα, τη γαλαξιακή, τη συμπαντική, την ηλιακή, είναι φυσικό ότι δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το θάνατο. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή της μορφής. Όσο εμείς εμπλεκόμαστε τόσο πολύ με τη μορφή, είναι φυσικό να έχουμε την μετάβαση. Γι' αυτό και οι μορφές είναι άπειρες στο σύμπαν και ο χωροχρόνος ξεκινάει και είναι άπειρος στο σύμπαν, γιατί μπορεί να περάσουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Όταν εμείς όμως μπούμε εκτός μορφής και γίνουμε ενέργεια και φτάσουμε σε εκείνα τα επίπεδα της έκτης πυκνότητας αγγελικής κατάστασης, εκείνη την ώρα ζώντας σαν ενέργεια, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ένας θάνατος σαν τον οποίο εμείς θεωρούμε τη μετάβαση από τη μία πυκνότητα ύλης στην άλλη. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, αλλά μέχρι εδώ θα πω για αυτό το θέμα. Λέει ο Θανάσης, όταν κάποιος ολοκληρώσει την προσωπική του διαδρομή εδώ στο 3D, όπως λες, μπορεί να δημιουργήσει καινούρια μονοπάτια, να πατήσει δηλαδή πέρα από την πεπραγμένη κατεύθυνση που διάλεξε πριν έρθει η γη, ή όλα τα μονοπάτια είναι προδιαγραμμένα για όλους μέχρι το τέλος της ζωής μας. Αναλόγως τον πλανήτη και αναλόγως την κατάσταση που βρίσκεται ο πλανήτης, πάνω ενδέχεται να δίνει άπειρες χρονογραμμές, όμως σε συγκεκριμένα πλαίσια. Όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, φίλε μου, κατάλαβε ότι μιλάμε για κατευθύνσεις, τα λέγαμε ενεργειακές, ψυχικές εμπειρίες. Δεν μιλάμε για σενάρια. Τα σενάρια τα φτιάχνει το διανοητικό μας. Η εμπειρία, η κατάσταση, η ενέργεια που παίρνουμε είναι αυτό που είναι προδιαθετημένο, οι συμφωνίες λεγόμενες. Απλά ο άνθρωπος για να τα φέρει κοντά του τα εξανθρωπίζει όλα. Κάθε συμφωνία λοιπόν που λέμε, κάθε συμφωνία είναι για να καταλάβεις ορισμένες εμπειρίες μέσα σου. Οι εμπειρίες βοηθούνται να τις πάρεις από τα σενάρια τα δυνητικά, τα διανοητικά που ζούμε μέσα στο 3D. Το 3D έχει φτιαχτεί για να μπορείς να το περνάς και να παίρνει εμπειρίες, τα λέγαμε, η ψυχή σου. Άρα λοιπόν τα μονοπάτια, αυτά εδώ πέρα τα μονοπάτια, που λες να δημιουργείς και μία μονοπάτια,
Είναι φυσικό ότι μόλις ο άνθρωπος, μόλις η ψυχή, μόλις η δόνηση αυτή που σου αντιπροσωπεύει, η ατομική σου, τα λέγαμε, αιωνιότητα, ατομικότητα, θέλει να πάρει άλλου τύπου εμπειρίες, είναι φυσικό, αν ο πλανήτης αυτός δεν μπορεί να σας δώσει, να μεταφερθείς, τα λέγαμε, σε έναν άλλο πλανήτη που να μπορεί να παίξεις άλλα 3D καταστάσεις, άλλες 3D. Και μην νομίζετε ότι το 3D είναι μόνο αυτό που ζούμε εμείς και βλέπουν τα μάτια μας. Το 3D έχει πάρα πολλά επίπεδα που ακόμα εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Είναι πυκνώσεις υλικές. Άρα λοιπόν είναι φυσικό για κάποιον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει μια αυτοσυνείδηση, ένα δηλαδή ψυχικό σώμα, αυτό το ψυχικό σώμα και αυτό είναι μια κατάσταση 3D. Δεν είναι τελείως, τα λέγαμε, αέναο έτσι όπως το λένε. Τότε όταν είμαστε τελείως αένα, έχουμε όλη τη συμπαντική ψυχή μας που ναι, αυτή είναι αιώνια. Κάθε όμως φορά που από τη συμπαντική ψυχή μας, που εμπεριέχει τα πάντα, που είναι μια επίγνωση, που είναι, θα λέγαμε, τα κασικά αρχεία, που είναι ο καθένας, όπως θέλω να πει, η βιβλιοθήκη των εμπειριών, που έχει σημαντιστεί ο κόσμος. Αν από εκεί πέρα φεύγει μια πιο μικρή ατομικότητα, είναι αυτό που λέμε η ανθρώπινη ψυχική πορεία. Αυτή η ανθρώπινη ψυχική πορεία καθορίζει τις εμπειρίες που μπορεί να πάρει σαν άνθρωπος ένα όν, μια οντότητα. Όπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε μορφή που έχει σχηματιστεί πάνω στον πλανήτη Γη έχει και την ανάλογη, θα λέγαμε, δεκτικότητα σαν δοχείο κοσμικής ενέργειας. Ο άνθρωπος, θα λέγαμε, είναι εκείνο το δοχείο μέχρι στιγμής που μπορεί να συλλάβει τέτοια ενέργεια ώστε να μπορεί να γίνει ένας δημιουργός, κατ' εικόνα και ομοίωση, όπως λένε. Και συνεχώς αυτό το δοχείο μπορεί να ενεργοποιηθεί και να μεγαλώσει και να κατεβάζει και άλλη κοσμική ενέργεια, ώστε να δημιουργεί ανάλογα καινούργιες καταστάσεις, τα λέγαμε 3D, για να παίρνει τις ανάλογες εμπειρίες. Άρα θα λέγαμε όλα τα μονοπάτια ενεργειακά είναι προδιαγεγραμμένα για όλους μέχρι το τέλος της ζωής μας, όπως γράφεις φίλε μου, αλλά ενεργειακά. Σαν σενάρια, αν γνωρίζεις τη Μαρία, την Κούλα, την Ευλαμπία και τον Γιώργο, είναι διαφορετικά και είναι αναλόγως στο συγχρονισμό. Okay. Ενεργειακά είναι προδιαθετημένα να πάρεις ορισμένες εμπειρίες και μαθήματα. Τώρα να την πάρεις από χωρισμό, αν θα το πάρει, επειδή έχει τα λεφτά, αν θα την πάρει, επειδή είναι πλούσιο, αν έχει καράβια, ή αν δεν έχει μία, αν είσαι φτωχό, ψηλό, κοντό, αυτά είναι συγχρονιστικά ανάμεσα στο DNA, στα διάφορα προδιαγεγραμμένα γεγονότα των συγχρονισμών που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικογένεια, μέσα στο περιβάλλον, μέσα στην ενέργεια. Οπότε ό,τι είναι προδιαγεγραμμένο είναι σαν ενέργεια, σαν ένα πλαίσιο, και αυτό που παίζεται, το τυχερό που λέμε, στην τύχη, είναι αναλόγως της χρονιστικότητα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, φίλε μου, αλλά ο Θανάσης. Λοιπόν, λέει και η Θεοδοσία, στα μάτια υπάρχουν πάνω στη γη άνθρωποι με πλήρης ενθύμηση. Όταν λέμε άνθρωποι με πλήρης ενθύμηση, πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνειδητότητα έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο, να μπορεί να ταυτοποιείται με το ένα. Προσέξτε τι λέω. Αυτή είναι η πλήρης ενθύμηση. Εμείς όμως, επειδή αυτό είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολο, μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος, για να φτάσει σε μία πλήρη, κατά την ανθρώπινη ενθύμηση, είναι να μπορεί να έχει επιτεύξει, τα λέγαμε, μερικά στάδια αφυπνήσεως, μέχρι να γίνει, θα λέγαμε, να ταυτοποιηθεί, θα λέγαμε, συνειδησιακά και να μπορεί να αγιώσει ορισμένες ενέργειες συλλογικές. Θα μπορούσαμε να πούμε, άνθρωποι με πλήρη τη συνείδηση του ανθρώπου και είναι αλλιώς με πλήρη την ενθύμηση. Ένας άνθρωπος, όταν συνειδησιακά, μέσα στο περιορισμένο σώμα του, αρχίζει και έχει τις πλήρες ικανότητες του ανθρώπου, φαίνεται σαν υπεράνθρωπος, σαν τους λεγόμενους θεούς, τους οποίους ξέρουμε. Από εκεί και πέρα, ένας άνθρωπος όμως μπορεί να έχει πλήρη ενθύμηση, να δει να θυμηθεί από πού είναι, τι είναι και να έχει μια ταυτοποίηση συνειδησιακή μέσα του. Όταν όμως αυτό μπορεί και το γιώνει και αρχίζει και κάνει θαύματα,
Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα περιορισμένο ποσοστό ώστε να μπορεί να αλλοιώνει το Matrix. Άρα μπορεί μερικοί άνθρωποι που έχουν φτάσει στη φώτιση να έχουν μια πλήρη ενθύμηση το τι συμβαίνει, από πού ήρθαν, τι γίνεται, πώς λειτουργούν σε σκελετό βασικό τα πράγματα και να έχουν δει μονοθεϊστικά, όπως σας είπα, έτσι, με μία ματιά, να έχουν φτάσει στη μία ματιά για να δουν σαν μία ματιά, ενωμένα όλα, τα πάντα. Και υπάρχουν αυτό που λέτε οι άνθρωποι ή τα όντα εκείνα που είναι ταυτοποιημένα, μπορούν συνειδησιακά να ταυτοποιούνται τόσο πολύ και να έχουν επίγνωση όλων των επιπέδων, των σωμάτων, των συνειδησιακών των φορέων ή σωμάτων τους, που μπορούν να είναι συνειδητοί όπως εσείς με τον υλικό φορέα και πιάνετε και αγγίζετε και κάνετε, αυτοί να δουλεύουν έτσι σε όλα τα επίπεδα αστρικά, νοητικά, εθερικά που έχετε ακούσει. Αυτή είναι η διαφορά. Υπάρχει λοιπόν η γείωση αυτών των ψυχικών ικανοτήτων και υπάρχει απλά, θα λέγαμε, μια ενθύμηση που είναι ένα κανάλι, θα λέγαμε, με το ένα. Στη μέση τα τμήματα της επεξεργασίας του ελέγχου να μπορείς να το γειώσεις αυτό το πράγμα σαν υπερδυνάμεις. Αυτές είναι οι δύο όψεις που οι περισσότεροι άνθρωποι, θα λέγαμε, διαλέγουν πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοι να φτάσουν σε ένα είδος φώτιση, απομακρύνοντας τη συνείδησή τους και φτάνοντας στο ένα, σε ένα είδος νιρβάνα, όμως δεν έχουν την ικανότητα να εκτελούν σε εισαγωγικά μαγεία συνειδητή, με την έννοια της επιθυμίας και του ελέγχου, και είναι οι άλλοι άνθρωποι που έχουν ασκήσει πάνω τους όλη αυτή την, θα λέγαμε, νηστεία, θα λέγαμε, ώστε να μπορούν χώρια την φώτιση που έχουν πετύχει, να μπορούν να κρατήσουν ανάλογα την ενέργειά τους, ώστε να μπορούν να την κατευθύνουν και να κάνουν καταβούληση, αλλίωση του Matrix. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ιδιότητα να έχουν την δύναμη και τον έλεγχο μαζί με τη φώτιση και την ένωση με το ένα. Οι άνθρωποι που είναι μόνο, θα λέγαμε, ορισμένοι μύστες, δάσκαλοι, μάλλον δάσκαλοι πιο πολύ φωτισμένοι, έχουν μία συσταγωγικά έλλειψη της ικανότητας να χειραγωγήσουν την ύλη. Όχι γιατί δεν μπορούν να έχουν τη δύναμη, απλά γιατί δεν έχουν κίνητρο. Δεν έχουν κίνητρο, γιατί έχουν αποταυτιστεί τελείως με την ύλη. Δεν έχουν κίνητρο να πειράξουν την ύλη. Μόλις ένας άνθρωπος φτάνει στη φώτιση, δεν έχει κίνητρο τη δύναμη. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Περισσότεροι άνθρωποι τώρα θέλουν δύναμη, όχι φώτιση. Φώτιση παθαίνεις μόλις φύγεις τελείως από τον εγκλωβισμό του νου. Την αποκοπή του νου. Όταν μαζί με την αποκοπή του νου φτάσεις στη φώτιση, αλλά συνεχίζεις λόγω των επιθυμιών σου, θα λέγαμε, ορισμένων πραγμάτων ή αποστολής που έχεις, να χρησιμοποιήσεις όλη την επέκταση του νου, τότε γίνεσαι, θα λέγαμε, ένας υπεράνθρωπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλοι μου, και σιγά σιγά η ανθρωπότητα θα φτάσει εκεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε κάθε άνθρωπο δεν δίνεται και ένας πιο γρήγορος δρόμος να μπορεί να ενωθεί με το ένα σε όποια κατάσταση δύναμης και ελέγχου έχει. Αυτό, θέλω να το καταλάβετε αυτό, αυτό που στην πραγματικότητα αλλάζει είναι η έλλειψη κινήτρου. Γιατί ένας άνθρωπος φωτισμένος δεν έχει κίνητρο, δεν έχει πολλές επιθυμίες. Γιατί τα πάντα είναι ένα. Καταλαβαίνετε ότι ζήστε όνειρο. Τα πάντα είναι ένα όνειρο, ένα illusion. Έχει αποταυτιστεί επί τις επιθυμίες, οπότε δεν έχει ανάγκη να ασκήσει δύναμη πάνω σε κάτι. Γι' αυτό και βλέπετε τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι φωτισμένοι δεν έχουν ανάγκη να δημιουργούν σε εισαγωγικά θαύματα ή να έχουν πολυτέλειες ή να φοβούνται να μην πεθάνουν ή να θέλουν να κρατηθούν αιώνια στη ζωή ή να φοβούνται το πόνο ή να θέλουν υλικά αγαθά. Δεν υπάρχει το κίνητρο αυτό. Οι άνθρωποι όμως που θέλουν, θα λέγαμε, να έχουν τη φώτιση και δύναμη μαζί, είτε για αποστολή είτε γιατί ακόμα δεν έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο να θέλουν να γίνουν ένα με το χάος και να θέλουν να ζήσουν παραπάνω σε αυτούς τους κύκλους, θα λέγαμε, και να μπορούν να γίνουν δημιουργοί, τους δίνεται η ικανότητα να μπορούν να δημιουργήσουν ανάλογα Matrix. Λέει ο Φανούρης,
Good evening, λέει. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε στην έκλειψη. Αν όχι, τότε θα ήθελα να ακούσω κάτι. Είναι φυσικό κάθε έκλειψη που συμβαίνει να σημαίνει ότι κόβει μπροστά, θα λέγαμε, ορισμένες ακτίνες, ή απ' την άλλη ότι δίνει ένα πρίσμα στις ακτίνες που έρχονται, έτσι, μέσα από ορισμένους, θα λέγαμε, πλανήτες οι οποίοι μπαίνουν μπροστά. Το ότι μπαίνει μπροστά ένας πλανήτης δεν αποτρέπει την ενέργεια να περάσει μέσα από αυτόν, έτσι, μην μπερδεύεστε. Υπάρχει το φως που βλέπουμε και υπάρχει αυτή η ενέργεια που δεν βλέπουμε, που περνάει μέσα από τον πλανήτη και έρχεται. Κάθε φορά που λέμε εκλήψεις, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι διάφορα πρίσματα που έρχονται, άλλες ενέργειες που αποκόβονται σε σχετικά το μέγεθος που έχουν και άλλες ενέργειες που περνάνε μέσα από τον πλανήτη εκείνον τον ίδιο και έρχονται μέσω ενός πρίσματος σε εμάς, λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε αυτές οι αλλαγές που έχουν πάνω στις δονήσεις, θα λέγαμε, που λαμβάνει, τις ακτινοβολίες που λαμβάνει συνεχώς, θα λέγαμε, η γη και το συλλογικό της γης. Φυσικά αυτές οι εκλήψεις, αυτές τις εποχές που σας είπα, δημιουργούν αυτές τις χαοτικές καταστάσεις. Που οι χαοτικές καταστάσεις μέσα μας λειτουργούν σαν ένα είδος λιωσίματος, ώστε να ξαναρευστοποιηθούμε, να βγούμε από τα παλιά αρχέτυπα και να μπούμε σε νέα μοτίβα. Άρα λοιπόν κάθε είδος χαοτικών ενεργειών που νιώθουμε στο συνδυσιακό μας κομμάτι μέσα, αλλά και στο φυσικό σαν αλλαγές, μας δίνει την ευκαιρία να μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε, να ανακαθορίσουμε και να ξαναγεννηθούμε διαφορετικοί. Οπότε από τη μία μπορεί να είναι ένα χάος για το παλιό και από την άλλη είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε το καινούριο. Εκμεταλλευτείτε τις χαοτικές καταστάσεις σας για να ανακαθορίσετε τις, σε εισαγωγικά, τι ενέργειες θέλετε να εκπέμπετε μελλοντικά. Μη φοβάστε το χάος, καλοδεχτείτε το και αφαιθείτε σαν μια κατάσταση που σας δίνει την ευκαιρία κάθε χάος, μόλις περάσετε από τον πανικό, να παραδοθείτε. Γιατί θα δείτε ότι δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Θα ζείτε τόσο πολύ στη στιγμή που δεν χρειάζεται να σκεφτόσαστε. Τα σενάρια θα είναι τόσο πολύ μπερδεμένα που απλά θα παραδοθείτε στη ροή. Αυτό δεν πάει να πει ότι είναι αρνητικό. Εσείς το πολλαίνετε αρνητικά τις περισσότερες φορές και αγχώνεστε. Γιατί βγαίνετε έξω από κάποιο πρόγραμμα, ίσως. Ή φοβάστε το άγνωστο. Αλλά κάθε χάος, απ' την άλλη, έχει και την ευκαιρία να δημιουργήσουμε έτσι καινούργια αρχέτυπα που θα κρατήσουν μελλοντικά για κάποιο διάστημα. Μέχρι το επόμενο, θα λέγαμε, μεγάλο χάος. Λοιπόν, έχουμε καμία άλλη ερώτηση? Δεν έχουμε καμία άλλη ερώτηση. Για να δούμε. Ελπίζω να περάσετε καλά τα κούλουμα. Τώρα ξανά μέσα, παιδιά, για αυτούς που κάνουν 40, να ξεκινήσουμε να κάνουν αυτή την νηστεία μέσα τους, για να μπορούν να εκλάβουν την Ανάσταση καλύτερα, έτσι. Και η νηστεία, πάντα όταν μιλάμε για νηστεία, φυσικά δεν εννοούμε μόνο το φαγητό, έτσι, το ξέρετε αυτό, το έχετε καταλάβει. Αυτοί που θέλουν να ασκήσουν μια νηστεία στον εαυτό τους, μια λιτότητα, έτσι, να καταλάβουν ότι για ποιο λόγο τι κάνουν και τι ωφέλη τους προσφέρει, για να εκμεταλλευτούν τα ωφέλη, όχι απλά να την κάνουν και να μην εκμεταλλευτούν τα ωφέλη, ούτε απλά να την κάνουν χωρίς να ξέρουν γιατί την κάνουν. Έτσι, να φύγουμε από τη μηχανικότητα. Όταν φεύγουμε από τη μηχανικότητα, έρχεται το δικαίωμα της επιλογής, να το ξέρετε αυτό. Όταν φεύγουμε από τη μηχανικότητα, έρχεται το δικαίωμα της επιλογής. Και αν ένας άνθρωπος θέλει να αλλάξει κάτι, πρέπει να φύγει από τον μηχανισμό, από τη μηχανικότητα. Από το να είναι σαν μηχανή, δηλαδή. Έτσι, φύγετε από τη μηχανικότητα για να αλλάξετε τους εθισμούς σας. Πώς φεύγουμε από τη μηχανικότητα? Όταν γινόμαστε συνειδητοί σε αυτό που κάνουμε. Είτε λέγεται τσιγάρο, είτε λέγεται κάποιο ελάττωμα, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Λοιπόν, έχουμε καμία άλλη ερώτηση? Όχι, δεν έχουμε άλλη ερώτηση, οπότε να σας καληνυχτήσουμε. Και αυτή την είπαμε, και αυτή την είπαμε. Λοιπόν, εντάξει, θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα. Ήταν γεμάτο το πρόγραμμα. Άρον-άρον έτρεξα να προλάβω. Να μην αφήνω πολύ καιρό ανάμεσα στα βιντεάκια που κάνουμε. Την Κυριακή θα συνεχίσω. Κάθε Κυριακή σας λέω ότι κάνω
εδώ πέρα συνεδρίες με τους ανθρώπους που έρχονται προσωπικά και συλλογικά εδώ πέρα που κάνουμε, ομαδικά, σεμινάρια, τις Κυριακές μαζευόμαστε. Επίσης, για κάθε νέο βιντεάκι γραφτείτε παιδιά στο κανάλι, να σας έρχεται ειδοποίηση. Το προηγούμενο βιντεάκι που κάναμε περί του έρωτα έφτασε 1140 views, το οποίο σημαίνει ότι άρεσε στον κόσμο και επομένως αν έχουμε τίποτα έτσι θέματα τα οποία σας απασχολούν να τα βάζετε, να τα λέμε και να μοιράζετε, να νιώσετε συνδημιουργοί, να συνδημιουργούμε αυτό το πράγμα για να νιώσετε όλοι αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει. Ότι δεν είναι κανένας μόνος του και όλοι συνδημιουργούμε για οτιδήποτε γίνεται στη γη, φίλοι μου. Είτε θεληματικά είτε άθελά σας. Πρέπει να το καταλάβετε. Νιώστε το μέσα σας. Και αφαιθείτε σε κάθε τι που κάνετε, σε κάθε ενέργεια, σε κάθε αναπνοή σας. Να νιώσετε ότι όλοι είμαστε συνεργάτες σε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Όλοι και κανένας δεν είναι απ' έξω. Όλοι τα κάνουμε συνεργαστικά. Μπορεί να μιλάω τώρα εγώ. Εσείς βοηθήσατε το ίδιο για να μπορώ να σχηματιστεί στο Matrix αυτό το πράγμα και να φαίνεται ότι εγώ μοιράζω πληροφορίες. Για όλα, όλοι είμαστε συνεργάτες. Μόλις το καταλάβουμε αυτό, η ζωή μας γίνεται πιο ειρηνική, πιο συμφιλιωτική. Και ο σεβασμός ξεχυλίζει λοιπόν από μέσα μας, ακόμα για τον εχθρό μας, εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτά σήμερα φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάλι για την προσοχή σας, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός, μου λένε την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, να είστε καλά, ειρήνη σε όλους.